Καλή σας μέρα κύριε Λιγερέ, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, μια χαρά. Δεν ακούω και πολύ καλά εγώ, Παναγιώτη, δεν ξέρω γιατί. Μ' ακούτε κύριε Λιγερέ? Εγώ σας ακούω τώρα και εγώ καλύτερα. Ναι. Τώρα και εγώ καλύτερα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν κύριε Λιγερέ, και θέλουμε εδώ λίγο τα φώτα σας, να καταλάβουμε λιγάκι τι γίνεται. Βλέπουμε να γίνονται τουρκικές επιδρομές κατά των θέσεων των Κούρδων, κάτι που δεν διατυπώνεται έτσι και καθαρά. Σωστά, ναι. Και υπάρχει το πρόσχημα που το βλέπουμε όλοι, είναι εμφανές, ότι στρέφονται αυτές οι επιδρομές των Τούρκων κατά των τρομοκρατών. Πώς έχει ακριβώς το πράγμα? Γιατί το είδαμε να συμβαίνει και τις τελευταίες μέρες. Σωστά. Στην πραγματικότητα υπάρχει σχεδόν ένα λογοπαίγνιο. Είναι ότι όταν εμείς ακούμε τη λέξη τρομοκράτες, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για την τρομοκρατική οργάνωση Daesh, ενώ για τους Τούρκους όταν λένε τρομοκράτες εννοούν ταυτόχρονα και το PKK των Κούρδων. Μάλιστα. Γιατί εμείς δεν θεωρούμε βέβαια το PKK ως τρομοκρατική οργάνωση και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές διαδηλώσεις και γενικότερα στην Ευρώπη υπέρ του PKK. Άρα αυτό που γίνεται είναι ότι παρουσιάζεται όντως στο εξωτερικό ότι θέλουν να πλήξουν τις θέσεις των τρομοκρατών χωρίς να διευκρινίζουν ακριβώς. Είναι ειλικρινής με τον εαυτό τους όμως οι Τούρκοι, με τον εαυτό τους. Ναι, βέβαια, με τον εαυτό τους πάντα. Αλλά στην πραγματικότητα, ενώ ανήκουν στη μεγάλη συμμαχία και πρέπει όντως να πολεμήσουν κατά την τρομοκρατική οργάνωση Daesh, χρησιμοποιούν αυτό το πρόσχημα για να χτυπήσουν τους Κούρδους στη Συρία, έτσι ώστε αυτοί που τώρα έχουν καταλάβει, ανακαταλάβει μάλλον θέσεις, και τώρα έχουν τον έλεγχο σε αρκετές περιοχές, να μην μπορούν να ενωθούν με τους Κούρδους που είναι εντός Τουρκίας, διότι στην πραγματικότητα στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας υπάρχουν περιοχές που ελέγχονται εξ ολοκλήρου από τους Κούρδους, για τις οποίες δεν μιλάμε, και φοβούνται ότι παρόλο που δεν μιλάμε ενώ υπάρχουν, ότι μπορεί να ενωθούν και να υπάρχουν επιπτώσεις όσο αφορά τα σύνορα της Τουρκίας λόγω αυτής της ένωσης. Πώς να το φανταστούμε κύριε Λιγερέ, ότι ένθεν και ένθεν των συνόρων υπάρχουν Κούρδοι, υπάρχει μεταξύ τους ένα κενό που δεν ελέγχεται από αυτούς και η κατάκτηση αυτού του εδάφους, ας το πούμε έτσι, θα δημιουργήσει μια ένωση κουρδική, η οποία τελικά θα οδηγήσει και σε ένα κουρδικό κράτος? Πολύ απλοϊκά το λέω. Όχι, δεν το είπατε καθόλου απλοϊκά. Είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, αν εξετάσουμε τα δεδομένα της περιοχής με έναν χάρτη όπως έχουμε με την συνθήκη Σεβρών, θα δούμε ότι όλες οι περιοχές για τις οποίες μιλάμε είναι αυτές που ονομάζουμε Κουρδιστάν. Από τότε, από το 1920 υπάρχει το αίτημα, έτσι δεν είναι κύριε? Ακριβώς. Το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ναι, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ επί του πρακτέου και de jure, αλλά de facto είναι περιοχές που παραμένουν οι Κούρδοι και από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή εντός της Τουρκίας και για τα κατεχόμενα για τους Κούρδους, έχουμε ήδη περιοχές όπου οι δημαρχίες έχουν την κουρδική σημαία και δεν έχουν πια την τουρκική. Επίσημο όμως κράτος δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε επίσημο κράτος, αλλά έχουμε πρώτα τον έλεγχο των Κουρδικών. Στη συνέχεια έχουμε και την παρουσία των Κούρδων στην Βουλή της Τουρκίας από περιοχές που είναι εξ ολοκλήρου Κούρδοι. Κατά συνέπεια είναι ένα τεράστιο ποσοστό, γιατί ξέρετε, όταν κοιτάζουμε το ποσοστό της Βουλής που εκφράζεται από τους Κούρδους, θεωρούμε ότι εντάξει, είναι αρκετά μεγάλο, δεν είναι τεράστιο, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι οι ψήφοι που έχουν κερδίσει αυτοί οι άνθρωποι ως Κούρδοι εκπρόσωποι είναι τεράστια ποσοστά, δηλαδή κάτι που είναι πάνω από 80%, που σημαίνει ότι στην περιοχή είναι ακριβώς Κούρδοι που ψηφίζουν για Κούρδους. Και αυτοί εκπροσωπούνται στην Βουλή της Τουρκίας, η οποία κάνει ό,τι μπορεί
για να μην παρουσιάσει στο εξωτερικό ότι έχει χάσει την μπάλα στην περιοχή. Άρα τώρα τι κάνει, για να μην φανεί αυτό και δεν χτυπάει βέβαια τις θέσεις των Κούρδων εντός Τουρκίας, τις χτυπάει εκτός Συρία. Για να μην υπάρχει αυτή η ένωση μεταξύ των κουρδικών ταγμάτων από τις δύο πλευρές, τα οποία είναι όλο και πιο κοντά στις θέσεις τους, ακόμα και τις πολιτικές, ναι. Γιατί βέβαια υπάρχουν και διαφορές και μέσα στους Κούρδους, βεβαίως. Διότι κυριαρχεί το εθνικό αίτημα ότι πρέπει να υπάρξει ένα κράτος. Άρα Πάμε. έχουμε ένα στάτους που από την πλευρά της Τουρκίας έχουμε ήδη μια περιοχή de facto κουρδική, από την πλευρά τώρα της Συρίας έχουμε περιοχές που είναι εξ ολοκλήρου κουρδικές ακόμα και επίσημα, διότι έχουν γίνει μάχες. Και το άλλο βέβαια που παίζει είναι ότι η Αμερική μέσω... Δεν προλάβατε. Α, συγγνώμη. Όχι, όχι, παρακαλώ. Κύριε Λιγερέ, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Πώς γίνεται η Αμερική, ενώ είναι η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, ότι είναι σύμμαχος της ούτως ή άλλως της Τουρκίας, πώς γίνεται να παίρνει τόσο ξεκάθαρη θέση υπέρ των Κούρδων? Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η χάραξη των συνόρων στις συνθήκες Σεβρών γίνεται από Αμερικανό πρόεδρο, τον Γουίνστον. Άρα οι Αμερικανοί έχουν πολλά χρόνια παράδοση. Πριν όμως. Ναι, ναι, δεκτό, δεκτό, αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν απόφαση μόνο των Ευρωπαίων, είναι ότι και η Αμερική θεώρησε ότι αυτή η περιοχή είναι και για τους Κούρδους και πιο πάνω μάλιστα για την λεγόμενη Δυτική Αρμενία. Άρα... Αλλά είναι κάτι που δεν, αν μου επιτρέπετε κύριε Λιγερέ, δεν το υποστήριξε αδιαλείπτως μέχρι τώρα με μια σταθερή πολιτική Αμερική, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, ανάλογα βεβαίως. Με τις συνθήκες. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά θέλω θέλει να πω να ότι... υπάρξει Κουρδιστάν ή δεν θέλει? Γιατί αν ήθελε πραγματικά μέχρι τώρα θα υπήρχε, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα η Αμερική πάντοτε θα ήθελε να υπάρχει Κουρδιστάν. Απλώς θεωρεί ότι αν οι Κούρδοι δεν έχουν το πάνω χέρι να το κάνουν, δεν θέλει να εγκαταλείψει έναν σύμμαχο, ακόμα και αν είναι εντός εισαγωγικών σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Αν όμως βλέπει ότι στην περιοχή πρώτον η Τουρκία δεν την βοηθάει, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται πια για πλατφόρμα για επιδρομές εντός Μέσης Ανατολής. Ξέρουμε τώρα ότι υπάρχουν κινήσεις για τα πυρηνικά όπλα που υπήρχαν στην Τουρκία να μεταφερθούν στη Ρουμανία. Γιατί οι Αμερικανοί δεν θεωρούν πια ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος. Έχουμε το θέμα με το πραξικόπημα που κατάλαβαν όλοι ότι αυτά που ακούμε ότι ο Ερντογάν είναι πανίσχυρος κτλ. Δεν στέκουν, υπάρχουν και προβλήματα εσωτερικά. Και βλέπουν λοιπόν ότι ταυτόχρονα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής οργάνωσης ΔΑΕΣ οι Κούρδοι είναι το κυρίαρχο όπλο των Αμερικανών επί εδάφους. Και επειδή δεν θέλουν να κάνουν τα λάθη που υπήρξαν και στο Ιράκ αλλά και στο Αφγανιστάν και για τους Ρώσους, δηλαδή να κατεβούν στο έδαφος και παραμένουν προς το παρόν σε τακτικές και στρατηγικές επιθέσεις από τα αεροσκάφη, θέλουν πάνω στη γη, στο έδαφος, να έχουν και συμμάχους τους οποίους μπορεί σε κάποια φάση να τους συμβουλεύουν, αλλά όχι να κατεβούν Αμερικανοί στρατιώτες για να δώσουν μάχες και να έχουν το πρόβλημα που είχαν στο Ιράκ, δηλαδή να έχουν περισσότερους νεκρούς μετά τον πόλεμο παρά πριν, γιατί μετά στο τέλος όλο το πλαίσιο είναι εχθρικό, διότι θεωρούν ότι τους καταπατούν. Εδώ λοιπόν βλέπουν ότι οι Κούρδοι είναι το πιο δυναμικό στοιχείο. Και γιατί είναι το πιο δυναμικό στοιχείο? Και πληθυσμιακά, γιατί... δεν είναι? Πώς? Και πληθυσμιακά. Και πληθυσμιακά βέβαια. Αλλά είναι, το θέμα είναι ότι οι Κούρδοι είναι μαχητές και δεν έχουν και πολλές επιλογές, γιατί δεν έχουν καμία κρατική οντότητα και την ώρα που δίνουν μάχη εναντίον της τρομοκρατίας ταυτόχρονα καταλαμβάνουν εδάφη που είναι αυτά που θα γίνουν το Κουρδιστάν. Άρα δεν υπάρχει πιο ιδανικός σύμμαχος για την Αμερική και για την Ευρώπη στην περιοχή, ο οποίος να μην πιστεύει καθόλου σε αυτόν τον φανατισμό, παρόλο που είναι μουσουλμάνοι οι ίδιοι, να θεωρεί ότι αυτή η περιοχή πρέπει να είναι ελεύθερη όσον αφορά τη διακίνηση και τους ανθρώπους,
να θεωρεί ότι δεν πρέπει να γεμίσουμε παντού με γυναίκες, με μπούρκα και τα λοιπά, γιατί θα είναι πάμε ελεύθερες. Σε αυτό, γιατί σας έχω άλλη ερώτηση μετά. Κύριε Λιγερέ, ναι. Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της κουβέντας και μετά να μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα για να ναι, πάμε βεβαίως. Σε άλλα. Α, πριν το θέλω κλείσουμε, να σας... επειδή είστε και εσείς γυναίκα και ξέρω ότι είστε ευαίσθητοι σε αυτό, οι Κούρδες είναι μαχητές σαν τους Κούρδους. Δηλαδή, αν κοιτάξετε το στρατό, οι γυναίκες των Κούρδων συμμετέχουν στο στρατό κανονικά. Οι γυναίκες πάντα συμμετείχαν παντού. Όχι, να, εδώ είναι επίσημα, δεν είναι απλώς ότι είναι, ναι. Βοηθούν, ας πούμε, είναι, και πήραν. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια μεγάλη διαφορά αυτό. Κύριε Λιγερέ, γιατί πέρα από αυτούς τους λόγους που αναφέρατε, που δεν σημαίνει ότι δεν είναι επαρκής, οι Αμερικάνοι έχουν αυτό το ενδιαφέρον για τους Κούρδους. Αυτό που λέγεται για τα κοιτάσματα, τι κοιτάσματα είναι, γιατί τους... Όχι, τα κοιτάσματα, ξέρετε, οι Αμερικανοί έχουν ενδιαφέρον για τα κοιτάσματα ούτως ή άλλως, όποιος και να είναι στην περιοχή. Mm. Απλώς αυτό που ξεχνάμε πολύ συχνά είναι ότι ο μεγάλος εχθρός της Αμερικής δεν είναι όλοι αυτοί, είναι η Κίνα. Άρα καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι θέλει ένα ανάχωμα που το έχει μέσω της Περσίας. Γι' αυτό οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Αμερικής και Περσίας πολύ συχνά τις αναλύουμε απλοϊκά και τώρα βλέπουμε ότι τελικά είναι πιο κοντά στους Σιίτες που είναι οι Πέρσες, ενώ πριν είχαμε την εντύπωση ότι ήταν πιο κοντά στους Σαουδάραβες που ήταν Σουνίτες και μερικές φορές ακόμα και Σαραφίτες, αλλά επειδή η τρομοκρατική οργάνωση Ντάες που είναι οι Ουαμπίτες έχει ξεφύγει εντελώς από κάθε έλεγχο ακόμα και από τους ίδιους τους Σαλαφίτες, θεωρούν ότι στην περιοχή πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα για να μπορούν να πατάνε στη Μέση Ανατολή. Αλλά δεν πατάνε στη Μέση Ανατολή μόνο και μόνο για το πετρέλαιο όπως νομίζουμε εμείς. Πατάνε σε αυτή την περιοχή γιατί θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη buffer zone σε σχέση με την Κίνα και την Ευρώπη. Άρα θέλουν να είναι εκεί, διότι θεωρούν ότι πρέπει η παρουσία τους να είναι αισθητή. Παρεπιπτόντως, εφόσον υπάρχουν και τα πηγάδια πετρελαίου, τα κοιτάσματα, θέλουν να έχουν επαφή με ανθρώπους που τα ελέγχουν. Αν αυτό μπορεί να γίνει από τους Κούρδους, τόσο το καλύτερο. Θα πάρω δύο τριγώνια. Ακριβώς. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Λιγερέ. Θεωρείτε ότι έφτασε η ώρα, είμαστε πολύ κοντά στη δημιουργία ενός κράτους ανεξάρτητου κουρδικού? Πάνω πιο κοντά δεν ήμασταν ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, χαλή και επιστρέφουμε. Εντάξει. Βούρα με τον κύριο Λιγερό. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν χαλή, αλλά δεν πειράζει. Ο κύριος Λιγερός έδειξε πολλά χρόνια τη ζωή του στην Γαλλία. Οπότε δεν ξέρω τι τραγούδι ήταν αυτό που ακούγαμε. Το άκουγα ότι ήταν γαλλικά, αλλά είχε χαμηλώσει. Λοιπόν. Όχι, είχε χαμηλώσει πολύ ο ήχος. Αχα, μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, τώρα θέλω να σας πάω κάπου αλλού, επειδή ακριβώς εσείς ζήσατε πολλά χρόνια της ζωής σας στην Γαλλία. Θέλω να σας ρωτήσω για τον Μπουργκίνη, το οποίο το ανώτατο δικαστήριο, είδαμε τι αποφάσισε η Γαλλία τέλος πάντων για την Μπούργκα, τώρα έχουμε τον Μπουργκίνη. Το ανώτατο δικαστήριο θεώρησε ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να απαγορεύεται. Προς το παρόν. Γιατί προς το παρόν, ναι. Ναι, όλο γιατί αυτό είναι προσωρινή με τα απόφαση. Ανθρώπινα δικαιώματα, το συνδέουμε και ναι. Μας λίγο μας κάνει κατάπληξη στην Ελλάδα ναι. Ακόμα, διότι θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα της επιλογής της ενδυμαστίας του. Γιατί λοιπόν τόσος λόγος για τον Μπουργκίνη και για την Μπούργκα? Πρώτα απ' όλα σχετίζεται με τα προβλήματα που ζήσαμε με τα τρομοκρατικά χτυπήματα και στις Κάνες, στην Προμινάντε Ζανγκλέ, και δεν είναι τυχαίο που ήταν από τις πρώτες δημαρχίες που απαγόρευσαν αυτή την ενδυμασία για μαγιό. Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, έγινε, αν θέλετε, αγωγή στο δικαστήριο και έφτασαν τελικά στο ανώτατο δικαστήριο, όπου έχει πάρει μόνο μια προσωρινή απόφαση, δηλαδή στην πραγματικότητα έχει ανακαλέσει τις αποφάσεις. Αλλά δεν έχει πάρει... μια απόφαση και τελεσίδη, ναι. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα το γαλλικό δίκαιο επιτρέπει να έχουμε μια προσωρινή απόφαση για να μπορεί να πάρει την τελική απόφαση το δικαστήριο, όχι εν θερμό, και να γίνεται μετά από πολλές μέρες
έτσι ώστε να ξέρουμε ότι συμπίπτει και με την θέληση του λαού. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι υπήρχαν πολλές δημαρχίες στην Κεανή Ακτή που είχαν πάρει αυτή την απόφαση απαγόρευσης, διότι θεωρούσαν ότι ήταν σχεδόν μια προβοκάτσα με τα δεδομένα που είχαμε, τα τρομοκρατικά. Από την άλλη πλευρά, οργάνωση που είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα λέει απλώς ότι μπορεί όποιος να είναι να φορέσει αυτή την ενδυμασία. Επειδή όμως αυτό έγινε και δεν έγινε τυχαίο όπως καταλαβαίνετε, ακριβώς στις περιοχές που δέχτηκαν τρομοκρατικά χτυπήματα, φάνηκε και στον γαλλικό λαό ότι ήταν προβοκατόρικη η προσέγγιση του τύπου «εκεί που εμείς σας χτυπήσαμε, θα ντυνόμαστε και έτσι». Α, υπήρχε μια σημειολογία λέτε. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν είναι εντελώς ουδέτερο σε σχέση με τα χτυπήματα που έχει ζήσει η Γαλλία. Δεν εμφανίστηκε αυτή η ενδυμασία πριν χρόνια ή ανεξαρτήτως από αυτά τα χτυπήματα. Κατά συνέπεια υπάρχει αυτό το μπέρδεμα και... Ναι, κανείς θα μπορούσε να πει όμως κύριε Λιγερέ ότι ναι, εκεί που δεν υπάρχει Μπουργκίνη και Μπούρκα πάλι έχουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Δεκτό, 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 αλλά λέω απλώς ότι η εμφάνιση έγινε σε σχέση με τα τρομοκρατικά χτυπήματα και όχι ανεξαρτήτως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε. Η εμφάνιση στον Μπουργκίνη κυρίως. Γιατί αν θυμηθούμε πριν από 60 χρόνια ας πούμε και στην Ελλάδα οι κυρίες, κύριε Λιγερέ, ναι, μπαίνανε με τις κομπινεζόν μέσα στη θάλασσα. Οι κυρίες όμως δεν είχαν ποτέ καλυμμένο το κεφάλι, αν όχι, θυμάστε καλά. Όχι, βεβαίως. Είχαν ανοιχτό το πρόσωπο. Τότε τι έχουμε να συγκρίνουμε. Και, ναι, και οι κύριοι είχαν μαγιό που ήταν σχεδόν κεντυμένο. Ναι. Ωραία. Άρα δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα δεδομένα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι γιατί καλύπτεται το κεφάλι. Δηλαδή, άμα βγάζετε και το σώμα. Δηλαδή είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι το θέμα και γι' αυτό έχει αυτή την ονομασία. Γιατί άμα ήταν μόνο το θέμα με τον μπικίνι, δεν θα το συζητούσαμε και δεν θα ήταν καν θέμα για το ραδιόφωνο. Άρα, το πρόβλημά μας γενικότερα είναι όταν το κάνω αυτό και το εμφανίζω, ενώ μιλάμε για μια χώρα που λέει ότι προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικά τα δικαιώματα των γυναικών. Και ξαφνικά εμφανίζονται οι γυναίκες με αυτή την ενδυμασία αμέσως μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα, ήταν δύσκολο να μην υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ των δύο γεγονότων. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις. Και... οι οποίες όπως τονίζετε είναι προσωρινές. Δεν είναι... ναι, ακριβώς, ακριβώς. Άρα η κεντρική απόφαση μπορεί στο τέλος να πει ότι τελικά θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί όπως το ξέρετε, η ίδια η Μπούρκα είναι απαγορευμένη. Βεβαίως. Διανόμως. Στη Γαλλία. Ναι, ακριβώς. Και κανένας δεν έχει αμφισβητήσει αυτό το γεγονός και εδώ μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι πρόσφατο. Mm-hmm. Άρα ήταν ξεκάθαρο το πλαίσιο που μπορεί εμάς να μας ξαφνιάζει, γιατί είμαστε Έλληνες της Ελλάδος και βλέπουμε τα θέματα τα θρησκευτικά μαζί με τα κρατικά. Η Γαλλία από την εποχή του Ναπολέοντα είναι κοσμικό κράτος. Δηλαδή η λαϊκή προσέγγιση επιβάλλει το γεγονός ότι στους δημόσιους χώρους και στα δημόσια σχολεία δεν υπάρχει ένδειξη θρησκευτική. Οπότε δεν υπάρχει λόγος αυτό να τονίζεται με την Μπούργα για παράδειγμα. Σωστά, σωστά. Αλλά μπορεί να είναι και απλώς και με ένα μια ενδυμασία που μπορεί να είναι... οι Εβραίοι. Κάτι. Ακριβώς, ναι, για την Κύπα. Μπορεί να είναι για τον Σταυρό. Δηλαδή δεν θα δείτε σε δημόσια σχολεία την εικόνα του Χριστού ή τον Σταυρό, ενώ σε ιδιωτικά θα είναι συστηματικά. Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά για την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά.